Είναι από το βιβλίο, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον τη Δευτέρα και από το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1055, Β προς Τιμόθεο επιστολή και τρίτο κεφάλαιο, Γ κεφάλαιο. Γίνωσκε δε τούτο ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιρή κακή, διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε, τυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής, και τούτους φεύγε. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι την εσυσχωρούσιν εις τα σοικίας και εχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια, τα πεφορτισμένα αμαρτίας, σειρώμενα υπό διαφόρων επιθυμιών, τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δε δύναντε να έλθουσιν εις την γνώση της αληθείας. Και καθόν τρόπον ο Ιαννής και ο Ιανδρής αντέστησαν εις τον Μωυσήν, ούτω και αυτοί ανθίστανται εις την αλήθειαν, άνθρωποι διεφθαρμένοι το νου, αδόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θέλουσι προκόψει πλειότερον, διότι η ανοησία αυτών θέλει γίνει κατάδειλος εις πάντας, καθώς και η εκείνον έγινε. Συ όμως παρακολούθησας την διδασκαλία μου, την διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μη συνέβησαν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων μη ελευθέρωσον ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσιν διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλουσι προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά σημαίνει εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρουν παρά τίνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωσιν, η σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Αμήν. Τώρα ο αδελφός μας ο Παύλος, μετά τις συμβουλές που με πολύ αγάπη έδιδε στον Τιμόθεο και ο Λόγος του Θεού, μετά από τις συμβουλές που έδιδε προς εμάς, έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα, αδελφοί αγαπητοί. Ένα κρίσιμο θέμα που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο Θεός αναφέρεται ιδιαίτερα πολλές φορές για τις έσχατες ημέρες. Και τούτο είναι όχι μόνο αληθές, αλλά είναι και λογικό. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, έχει δύο κύριες αιχμές, χρονικές και εκκλησιαστικές. Η πρώτη αιχμή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου ένα πολύ δύσκολο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και να στηριχθεί ο Λόγος του Θεού, να σταθεί, δηλαδή να πλατινθεί και όλη η Οικουμένη, όχι μόνο να ακούσει το Λόγο του Θεού, αλλά και να πιστέψει. Και το έργο αυτό δεν έγινε με μέσα μεγάλα ή με δυνάμεις ανθρώπινες, δεν κηρύχθηκε από, όπως έγινε στην Παλαιά Διαθήκη άλλα χρόνια, από πλαϊντάρχες και από αυτοκράτορες. Αλλά ο Λόγος του Θεού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία κηρύχθηκε από απλούς ανθρώπους, ψαράδες μάλιστα, ομολογείται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι κηρύχθηκε από αγράμματους και ιδιώτες. Και υπάρχουν πολύ ωραίοι ψαλμοί, αδερφοί αγαπητοί, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που εκθιάζουν αυτό το γεγονός. Μ' αρέσει αυτός ο ψαλμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας που λέει «Ο πανσόφος του αλλοίης αναδείξας», μιλώντας για τον Θεό. «Καταπέμψα σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο», δηλαδή πήρε αλλοίης και αφού τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, τους κατέστησε πανσόφους. Και δι' αυτών των ολίγων ανθρώπων, όλη την Οικουμένη, τη λέξη προσέξτε μου, κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση, εσαγήνευσαν
και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας. Δηλαδή ήταν ένα έργο απίστευτο αυτό που συνέβη. Εμείς το θεωρούμε δεδομένο, αλλά καλόν θα είναι να στρέφουμε το βλέμμα μας, να δούμε πόσο μεγαλειώδες είναι το έργο του Θεού, όπου μέσα σε λίγα χρόνια, δηλαδή από το 30-34 μετά Χριστό μέχρι το 65 πριν το 70, είχε κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη και ξεκίνησε από 120 ανθρώπους. 120 άτομα, δηλαδή πολύ λιγότεροι από την Εκκλησία της Κηφισιάς. Μπορείτε να το φανταστείτε. Πολύ λιγότεροι από την Εκκλησία της Κηφισιάς δέχτηκαν καταρχάς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το 1/3, το 1/4 της Εκκλησίας της Κηφισιάς, και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Μέσα σε 30 χρόνια, μέσα σε 35 χρόνια. Ήταν τρομακτικό το έργο. Γι' αυτό λέω ότι το κήρυγμα, το Ευαγγελίο, ο Λόγος του Θεού έχει δύο αιχμές. Η πρώτη αιχμή ήταν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που το έργο του Θεού έγινε. Η δεύτερη αιχμή είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που επίσης το έργο είναι που πρέπει να γίνει, δεν το έχουμε δει να γίνεται, που πρέπει να γίνει, είναι μεγαλειώδες. Γιατί τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχε η πλάνη των ειδωλολατρών, που σε όλη την οικουμένη υπήρχαν ειδωλολάτρες με τους θεούς τους ο καθένας, σε αγρία ή μη αγρία κατάσταση όλη η οικουμένη, και δέχτηκαν τον Χριστό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο Παύλος πήγε και κήρυτε εκεί που λατρεύαν την Άρτεμη των Εφεσίων και θεωρούσαν ότι ο Δίας είχε πετάξει το άγαλμά της. Το άγαλμα το διοπετές, λέει, ο Δίας πέταξε το άγαλμα και το λατρεύανε. Και εκεί κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και πίστεψε όλη η Έφεσος και έγινε η περίφημη Εκκλησία της Εφέσου. Τώρα στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, στους χρόνους, εάν πραγματικά δεν κάνουμε λάθος, που εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν κάνουμε, αν πραγματικά δεν κάνουμε λάθος ότι είναι ο έσχατος καιρός, πρέπει το έργο το οποίο θα γίνει να είναι το ίδιο μεγαλειώδες. Γιατί τώρα πια μπορεί να μην υπάρχουν, αν και υπάρχουν και οι ειδωλολάτρες, αλλά υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο. Υπάρχουν θρησκείες. Όλες οι θρησκείες, και οι χριστιανικές και οι μη χριστιανικές, οι οποίες είναι διαδεδομένες και βαθιά ριζωμένες μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν μιλάω για την Κηφισιά, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, μιλάω για όλη την οικουμένη. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο βαθιά ριζωμένες οι θρησκείες τους, θα έλθει ο Θεός και θα φέρει ένα κήρυγμα που όχι μόνο θα ακούσουν, θα δεχθούν, θα πιστέψουν, αλλά και θα είναι και έτοιμοι και θα αποτελέσουν, ακούστε πόσο σοβαρό είναι αυτό, θα αποτελέσουν μία εκκλησία αυτοί οι άνθρωποι, την οποία ο Χριστός θα παραλάβει, αγία, τελεία, ένδοξη. Μία εκκλησία που δεν θα έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων για να την παραλάβει. Μία εκκλησία που θα φύγει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Το έργο λοιπόν ανθρωπίνως, αν το σκεφτούμε, είναι μεγαλειώδες. Και όπως έγινε τότε με απλούς ανθρώπους, αγράμματους και ιδιώτες, το καταπληκτικό είναι ότι το κήρυγμα των εσχάτων ημερών δεν γίνεται από θεολόγους, από ιερείς, από θρησκευόμενους, όχι στην πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο, και πάλι γίνεται από ιδιώτες, γραμματιζούμενους και αγράμματους. Και όταν λέω γραμματιζούμενους, όχι μορφωμένους θεολογικά. Γιατί ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η θεολογική μόρφωση καταστρέφει την καρδιά των ανθρώπων. Γιατί δέχονται τη διδασκαλία την πανεπιστημιακή και όχι την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Δέχονται τη διδασκαλία των ανθρώπων έτσι όπως την έχουν καταλάβει και δεν δέχονται την αποκάλυψη του Ευαγγελίου.
Γι' αυτό και κάθε πανεπιστήμιο, σε οποιαδήποτε θρησκεία, κάθε θεολογικό σχολείο, πανεπιστήμιο θεολογίας, έχει τη δική του διδασκαλία. Και πάλι μεταξύ τους δεν τσακώνονται. Αν πάτε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες θα δείτε ότι υπάρχουν σχίσματα. Δεν λέω τους παλιού ημερολογίτες ή όχι, λέω μέσα στη θεολογία τους. Στην Καθολική πιο πολύ ακόμη. Εκεί δε που γίνεται χαμός είναι στη διαμαρτυρόμενη. Χιλιάδες δοξασίες. Βέβαια είναι αναγεννημένοι, αγαπάνε το Θεό. Αλλά εκεί που έχουν μπερδευτεί είναι με τις θεολογίες, με τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο τι ήταν, και πρέπει να το διαβάσουμε μια φορά ακόμη. Λέει λοιπόν στον Τιμόθεο: ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε. Και τότε θα είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Είναι μία προτροπή που έχει δύο κατευθύνσεις. Το Ευαγγέλιο του Χριστού θα διαβάζεις και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα πάρεις απόφαση να μένεις. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγεί πάσαν την αλήθεια και αυτά τα οποία θα λάβεις, λέει παρακάτω, να το διαβάσουμε επίσης και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό αδερφοί. Συ λοιπόν τέκνο μου εν δυναμού δια της χάριτος σε Χριστό Ιησού και όσα άκουσες πάρε μου δύο πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσε εις πιστούς ανθρώπους που μπορεί να είναι ικανοί κι άλλους να διδάξουν. Αυτά τα οποία παρέλαβες, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να τα παραδώσεις σε πιστούς, όχι σε θεολόγους, όχι σε μορφωμένους, όχι σε σημαντικούς ή ασήμαντους. Δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της συνέχειας του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Το χαρακτηριστικό είναι πιστοί άνθρωποι που να εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού κατά πάντα, γιατί μόνο αυτοί θα έχουν την ικανότητα, μόνο αυτοί θα είναι ικανοί να συνεχίσουν το κήρυγμα. Η ικανότητα δεν είναι η μόρφωση, ακόμη ούτε η αποκάλυψη, ούτε τα χαρίσματα. Η ικανότητα είναι η πίστη να εμπιστεύεσαι το Ευαγγέλιο. Και από τη στιγμή που εμπιστεύεσαι το Ευαγγέλιο ότι ο Λόγος του Θεού είναι όχι μόνο η αλήθεια, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, τότε ο Θεός θα σε καταστήσει ικανό. Γιατί η ικανότηση δική μας δεν είναι εκ της μορφώσεώς μας, δεν είναι ούτε εκ των χαρισμάτων μας. Η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού. Ο Θεός θα σε καταστήσει ικανό. Αυτά τα οποία ομολογώντας ή κηρύττοντας ή προφητεύοντας ή το με οποιοδήποτε τρόπο βγαίνουν από το στόμα σου, επειδή και μόνο εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού, θα έχουν δύναμη, γιατί θα βγαίνουν από άνθρωπο πιστό, θα έχουν δύναμη και εκ τούτου αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, να μην εξετάζουμε τα πράγματα με ανθρώπινα κριτήρια. Δεν μπορείς να γίνεις πρεσβύτερος αν δεν έχεις τελειώσει το λύκειο. Δεν μπορείς να γίνεις ποιμένας αν δεν έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Και αν τελειώσεις πανεπιστήμιο και ένα και δύο και 22 πανεπιστήμια, ποιμένας δεν μπορείς να γίνεις αν δεν σε βάλει ο Θεός. Δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος. Δεν είναι να θέλω για να γίνω. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι να αγωνιστώ, να σπουδάσω για να γίνω. Δεν έχει αποτέλεσμα. Είναι να σε λεήσει ο Θεός και να σε καταστήσει. Είτε ευαγγελιστή, είτε διδάσκαλο, είτε προφήτη, είτε απόστολο, είτε ποιμένα. Τον Παύλο διάλεξε, μα ήταν θεολόγος. Πότε? Όταν πήρε απόφαση μέσα του, καθώς ο ίδιος ομολογεί, να θεωρήσει σκύβαλα και ζημιά όλα αυτά όσα σπούδασε και γνώρισε. Τον Πέτρο διάλεξε γιατί ήταν ψαράς. Πότε? Όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει το ψάρεμα και να ακολουθήσει το Κύριο. Και δεν εγκαταλείπεις ούτε τη θεολογία σου, ούτε το ψάρεμα,
ούτε απαρνείσαι τον εαυτό σου εάν δεν είσαι πιστός. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κατά πάντα το Λόγο του Θεού και να περπατάς πια δια της πίστεως. Αλλά και πάλι, αδερφοί, δεν είναι να περπατάμε δια της πίστεως όπως εμείς θέλουμε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Λέει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για μας να περπατήσουμε σε αυτά. Όταν κάποτε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ζήτησαν από τον Κύριο να καθίσει ένας εκ δεξιών και ένας εξ αριστερών, ο Κύριος τους απάντησε, δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ θα πιω? Δύναστε να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ θα βαφτιστώ? Και με μία φωνή, είτε με συνείδηση, είτε συνειδητά, είτε με ενθουσιασμό ασυνείδητα, οι μαθητές είπαν δυνάμεθα. Η απάντηση σε αυτό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι, και το ποτήρι θα πιείτε, ο Κύριος ξέρει τι λέει, και το βάφτισμα θα βαφτιστείτε πλην. Δεν είναι σε εσάς και σε μένα ποιος θα καθίσει δεξιά ή αριστερά, αλλά σε όσους είναι ετοιμασμένο από το Θεό. Άρα η εμπιστοσύνη μας στο Λόγο του Θεού έχει συνέπεια να εμπιστευόμεθα, αφού εμπιστευόμεθα το Λόγο του Θεού, να εμπιστευόμεθα και το θέλημα του Θεού. Δεν είναι λοιπόν να εξητήσουμε, δεν είναι να επιθυμήσουμε. Όταν μπαίνουμε σε μια δουλειά, η πρώτη μας σκέψη είναι να γίνουμε διευθυντές. Και όλοι οι άνθρωποι σκέπτονται, θα γίνω οικονομικός διευθυντής, θα γίνω γενικός διευθυντής. Μερικοί λίγοι γίνονται, οι περισσότεροι δεν γίνονται. Δεν είναι όμως το ίδιο στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία όσοι επιθυμούν και θέλουν, ποτέ δεν γίνονται. Όσοι επιθυμούν και τρέχουν, ποτέ δεν γίνονται. Λέει όμως ο Λόγος του Θεού, εάν ωραίγεται της επισκοπή, συνεχίζει, καλών έργων επιθυμεί. Ωραίγεται επισκοπή, έργων επιθυμεί, αλλά δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που προπορεύεται. Γι' αυτό και πρέπει να προπορεύεται, τον Θεό πρέπει να ακολουθούμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο λέει, αυτά τα οποία άκουσες και βεβαιώθηκαν από πολλούς μάρτυρες, πρόσεξε, θα τα πεις σε πιστούς ανθρώπους, γιατί αυτοί έχουν την δυνατότητα να είναι ικανοί. Και έτσι και έγινε. Και έτσι και έγινε. Από εκεί που δεν το περίμενες, από εκεί ερχότανε. Ποιος περίμενε τον διάκονο, τον Φίλιππο, να ευαγγελίσει τη Σαμάρια? Ούτε και ο ίδιος το περίμενε. Αλλά έγινε. Ποιος περίμενε τον Στέφανο να τον λιθοβολήσουνε? Κανείς δεν το περίμενε, αλλά έγινε. Τα πράγματα που γίνονται στη ζωή μας δεν τα περιμένουμε. Αν τα περιμένουμε, τα έχει δημιουργήσει η καρδιά μας και δεν θα γίνουνε. Αν τα εμπιστευτούμε στο Θεό και απορρίψουμε τις σαρκικές επιθυμίες που είναι δυνατόν να καταντήσει τούτο, τότε ο Θεός θα τα κάνει και θα δοξαστεί. Και θυμηθείτε στη γραφή, όσους ευλόγησε ο Θεός ήταν αυτοί που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο, με πολλά χαρακτηριστικά, αλλά πολλές φορές τον θεωρούσαν και άλλοι ανάξιο. Οι αδερφοί του στο Δαβίδ είπαν, εσύ θα γίνεις, άσε μας, πήγαινε εκεί παλιού υπερήφανε. Αυτός όμως δεν ήθελε να πάει επειδή ήταν υπερήφανος, αλλά επειδή ονειδιζόταν το όνομα του Κυρίου. Ο χειρότερος σύμβουλος στη ζωή του ανθρώπου, εκ πείρας το ξέρουμε και από το Λόγο του Θεού βεβαιώνεται, είναι η καρδιά μας. Η καρδιά σου. Βλέπεις μια κοπέλα και λέει, αγαπάω αυτό το νέο. Αλλά αυτός ο νέος αγαπάει άλλη. Και εκεί μπερδεύονται τα πράγματα.
εκλέγει ένας νέος αυτήν γιατί είναι όμορφη. Την άλλη που είναι, δεν είναι τόσο όμορφη, την απορρίπτει. Ποιος το συμβουλεύει? Η καρδιά του. Και χάνει την ευλογία. Η χάρη, αδερφοί αγαπητοί, είναι ματέα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη, η ανθρώπινη ομορφιά, η χάρη του Χριστού και το έλεος του Χριστού είναι αυτοί που φέρνουν την ευλογία. Οι άνθρωποι που εκλέγουν κατά το φαινόμενο αποτυγχάνουνε. Αποτυγχάνουνε. Εντελώς. Εγώ θέλω να πάρω, κάποτε είχα ακούσει έναν αδερφό, ψηλή ξανθιά και γαλανομάτα. Απάντρευτος είναι ακόμη. Απάντρευτος. Ενώ άλλος που λέει, Κύριε Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βρες μου εσύ τη σύζυγο που θέλεις και είμαι έτοιμος να την αποδεχθώ, φτιάξε μου και την καρδιά. Αυτός δεν είναι μόνο ότι παντρεύεται, ευλογείται κιόλας. Πολλές φορές μέσα στην καρδιά μας κάποιον τον ονειδίζουμε. Αυτός δεν κάνει για τίποτα. Έλα όμως που αυτόν διαλέγει ο Θεός. Έλα όμως. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, το πώς στεκόμαστε, ιδιαίτερα τώρα στην εποχή αυτή που είναι μια κρίσιμη στιγμή, οι έσχατες ημέρες, που το έργο θα γίνει εν δυνάμει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, με μια προϋπόθεση, ότι δεν έχουμε κάνει λάθος στους χρόνους και τους καιρούς. Γιατί οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του Θεού και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι τώρα είναι ο καιρός. Μπορούμε όμως να εξετάζουμε τα σημεία και να λέμε, έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι έτσι δείχνουν τα πράγματα. Τώρα αν θα είναι αύριο, μεθαύριο ή αντιμεθαύριο, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας αποκαλύψει δύο πράγματα. Πώς θα είναι ο κόσμος και πώς θα πρέπει να είμαστε εμείς. Και ο κόσμος θα είναι ανάποδος. Με αποτέλεσμα οι καιροί που θα ζούμε τα τελευταία χρόνια που θα ζει η τελευταία Αποστολική Εκκλησία να είναι κακοί. Πολύ κακοί. Και όταν λέει καιροί κακοί θα έρθουνε, δεν εννοεί λίγο, εννοεί παντού. Κακοί ως προς την οικογένεια. Κακοί ως προς τις κοινωνικές σχέσεις. Κακοί, είπαμε, ως προς τις οικογενειακές σχέσεις, ως προς τις προσωπικές καταστάσεις. Κακοί ως προς τις οικονομικές καταστάσεις. Κακοί ως προς τις θρησκευτικές καταστάσεις, πολιτικές καταστάσεις, ως προς τις καταστάσεις του περιβάλλοντος, ως προς κάθε κατάσταση οι καιροί θα είναι κακοί και θα γίνονται όλο και πιο κακοί. Όλα θα χειροτερεύουν, αδερφοί. Το περιβάλλον θα χειροτερεύει. Οι σχέσεις των ανθρώπων θα χειροτερεύουν. Οι οικονομικές καταστάσεις των ανθρώπων θα χειροτερεύουν. Οι πολιτικές καταστάσεις θα χειροτερεύουν. Και ένα ωραίο χαρακτηριστικό που τα λέει όλα, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και όταν λείπει η αγάπη, τότε εκεί λείπει κάθε καλό. Λείπει ο Θεός. Αλλά έχει και ένα ωραίο χαρακτηριστικό, ότι οι άνθρωποι θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη αυτής. Και αυτή τη μορφή ευσεβίας μπορεί να τη βλέπουμε συνέχεια, είτε στις χριστιανικές θρησκείες, είτε σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Ανατολική, δυτική, βορεινή, δυτική, νότια, όλες τις θρησκείες. Οι μουσουλμάνοι θρησκευόμενοι είναι και λένε τους χριστιανούς άπιστους. Οι χριστιανοί θρησκευόμενοι είναι και λένε όλους τους άλλους εθνικούς και άπιστους. Αλλά όλοι ζουν μέσα στη διαφθορά και στη διαστροφή, γιατί οι άνθρωποι θα είναι κακοί, φύλαυτοι, αλαζόνες, περήφανοι, φλάσφημοι και όλα αυτά τα φοβερά χαρακτηριστικά.
για τα οποία δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτό είναι το περιβάλλον που θα ζούμε και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ζωή θα γίνεται όλο και όλο και όλο πιο δύσκολη. Όλο πιο δύσκολη. Και μέσα στις οικογένειες και μέσα εκτός από το φωτεινό παράδειγμα της Εκκλησίας, αλλά της Εκκλησίας του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν για να μην υπάρχει περίπτωση λάθος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το Ευαγγέλιο. Έχει στα χέρια του, δεν έχει τυπολατρίες, έχει η Εκκλησία στα χέρια της το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε καλά, μπορεί να, αλλά έχουμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει έχουμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο? Όταν δούμε κάτι ότι είναι γραμμένο, είναι το τέλος πάσης αντιλογίας. Χαρακτηριστικό σπουδαίο. Κανείς μας δεν λέει, και ας το λέει, τι έγινε? Αυτό δεν θα τα ακούσεις στην Εκκλησία του Χριστού. Σε όλες τις άλλες συναθρήσεις θα τα ακούσεις. Ήταν για την εποχή εκείνη, θα ακούσεις, ήταν έτσι, εμείνησε και τόσο φανατικός. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού είναι ότι ποτέ δεν θα ακούσεις ότι δεν με ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Αντιθέτως, θα ακούσεις, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε καλά, έστω και αν κάνουμε λάθη μερικές φορές, αλλά πάντοτε θα ακούσεις, το γράφει, είναι για μας Ευαγγέλιο, είναι αλήθεια. Πάει, τέλειωσε. Δεν αμφισβητείτε το Ευαγγέλιο. Είναι η απόλυτη αλήθεια για μας, για την Εκκλησία του Χριστού. Είναι η υπερτάτη αλήθεια. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, είναι τα χαρίσματα και οι δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία χωρίς να υπάρχουν τα χαρίσματα και οι δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Δεν γίνεται. Γιατί ο Χριστός ανάμεσά μας αποκαλύπτεται με διαπνεύματος Αγίου. Δεν θα σας αφήσω όρφανους, πάλι θα ξανάρθω, αλλά μέχρι τότε άλλος παράκλητος θα μένει με θυμόν εις τον αιώνα, το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν ιερουργεί θεωρητικά, ιερουργεί επί πάσαν σάρκα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι αυτό του μικρού του Μάρκου. Δεν είναι θεωρητικές οι επεμβάσεις του Πνεύματος του Αγίου, που να πείθει ο ένας τον άλλον και να υποβάλει ο ένας τον άλλον και να προσπαθώ να σε πείσω ότι έχεις το Πνεύμα το Άγιο και να μην είσαι καν αναγεννημένος. Ξέρετε ότι σε εκκλησίες δεν ξέρουν αν είναι κάποιος αναγεννημένος ή όχι. Όταν όμως, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται ο Χριστός και βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, εκεί υπάρχει σιωπή. Δεν μπορείς να πεις πια τίποτα. Γι' αυτό και λέει και ο Παύλος και ο Πέτρος, όταν βαπτίστηκαν στον Κορνήλιο όλοι με Πνεύμα Άγιο, προσέταξε τότε αυτούς. Γιατί? Γιατί είναι βέβαιος. Έναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον διατάξεις όταν σου πει ότι είμαι αναγεννημένος, βαπτίσου, γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Λέει, θέλω να βαπτιστώ. Μάλιστα. Έχεις αναγεννηθεί? Έχω. Έχει αλλάξει η ζωή σου? Έχω. Έχει. Αλλά αυτός τα λέει. Εγώ δεν μπορώ να του πω τίποτα. Όταν όμως τον βλέπεις και γονατίζει και μιλάει ξένες γλώσσες και προφητεύει και παίρνει δύναμη, έχω εξουσία από το Θεό και υποχρέωση να του πω γρήγορα να βαφτιστείς. Γιατί το βλέπω. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Την αγάπη θα βλέπουν οι άνθρωποι και θα καταλαβαίνουν ότι είστε μαθητές μου. Και μία αγάπη όχι ξευγενίας, όχι savoir vivre, με λεπτότητα, κύριε τάδε περάστε, καθίστε, κύριε τάδε φτάνει στον κόσμο. Μία αγάπη που έχει θυσία. Μία αγάπη αυθόρμητη, γνήσια.
μια αγάπη που βλέπεις ότι πηγάζει, είναι πηγαία από την καρδιά των ανθρώπων. Καλά, δεν θα χαλάσει κάποια στιγμή η αγάπη? Μπορεί να ψυχραθούν δύο άνθρωποι, αλλά αμέσως μετανοούνε, γιατί έχουμε πιστέψει μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η αγάπη είναι το απόλυτο χαρακτηριστικό της εισόδους μας στον ουρανό. Μπορεί όλα τα άλλα να τα έχουμε, αν δεν έχουμε αγάπη δεν μπαίνουμε στον ουρανό. Τίποτα να μην έχουμε αν έχουμε αγάπη, αλλά η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αν έχουμε αγάπη, διεκδικούμε με τη χάρη του Χριστού την είσοδό μας και μάλιστα πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε και πλένετε πόδες Αγίων. Ο Θεός είναι δίκαιος να ανταποδώσει στο έργο και στον κόπο της αγάπης σου. Και το τρίτο, το τέταρτο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτα συμβολικό. Είναι όλα αληθινά. Δεν έχουμε εικόνες που να συμβολίζουν τον Χριστό. Δεν έχουμε τίποτα, η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει τίποτα που να συμβολίζει. Όλα είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Απόλυτη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι απόλυτη αλήθεια. Το βάπτισμα με Πνεύμα το Άγιο είναι απόλυτη αλήθεια. Η αγάπη μας είναι η απόλυτη αλήθεια. Η δοξολογία μας η απόλυτη αλήθεια. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηρίζουν την Εκκλησία του Χριστού με τα βεβαιότητος, και βεβαίως δεν είναι τίποτα άλλο από τη λατρεία μας ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, αυτό που είπαμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ενέμενον στις προσευχές, το Πνεύμα το Άγιο, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ενέμενον στην κοινωνία με τα λίλων, στην αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις κοινωνία με τα λίλων αν δεν είναι γεμάτη η καρδιά σου από αγάπη. Αν δεν με αγαπάς δεν μπορείς να κάτσεις μαζί μου. Καθείς 5 λεφτά, 10 λεφτά θα φύγεις. Αν δεν σε αγαπάω δεν μπορώ να κάτσω μαζί σου. Και το τελευταίο είναι η κοινωνία, η κλάση του άρτου, που δεν συμβολίζει, αδερφοί αγαπητοί, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον τρώγομεν δεν είναι το σώμα του Χριστού. Το ποτήριο το οποίο ευλογούμε δεν είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχουν σύμβολα μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι αλήθεια. Αληθινά. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία όταν φέρνω τα παιδιά μου στην Εκκλησία ότι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν φέρνω τα εγγόνια μου στην Εκκλησία ότι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Όταν μιλάω, και θα σας πω και κάτι που είναι πολύ σοβαρό, όταν μιλάω σε κάποιον άνθρωπο δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι τον στέλνω, αν έρθει, αν θέλει, στην Εκκλησία του Χριστού. Πόσο όμως στενοχωριέμαι όταν μαθαίνω ότι σε κάποιο χωριό, σε κάποια πόλη, σε κάποια γειτονιά η Εκκλησία δεν πάει καλά, και λέω πώς θα τον στείλω, πού θα τον στείλω? Δεν το έχουμε σκεφτεί όλοι μας αυτό? Είναι σε μια πόλη που η Εκκλησία είναι αναστατωμένη. Έχει χάσει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το οποίο λέμε Εκκλησία Χριστού. Έχει χάσει τη γνησιότητά της, την αλήθεια της, τη δύναμή της, το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Και εκεί διστάζω. Λέω πώς θα τον στείλω? Θα σκανδαλιστεί. Πώς θα τον στείλω? Θα χαθεί. Και έχω ένα μέσα μου και δεν μιλάω. Όταν όμως μιλάμε, είμαστε βεβαιωμένοι ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως, αδερφοί μου, μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού, τώρα κάθε ένας από μας έχει μια συγκεκριμένη πορεία προσωπική που θα μας οδηγήσει στο να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, όπως είπαμε, ο κόσμος έχει τα χαρακτηριστικά του. Τώρα όμως να δούμε, καθώς η Εκκλησία έχει τα χαρακτηριστικά της και ο πιστός, ο κάθε ένας πιστός έχει τα χαρακτηριστικά που τον προσδιορίζουν, όπως λέει η Γραφή, γνήσιε αδερφέ μου,
λέει ο Απόστολος Παύλος, προς τον γνήσιο αδελφό μου, στην πίστη γνησιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ευαρεστεί το Θεό, ένας άνθρωπος χριστιανός ο οποίος πραγματικά δοξάζει με τη ζωή του τον Χριστό. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αφού διευκρινίζει την κατάσταση του κόσμου, διευκρινίζει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανθίστανται στην αλήθεια και προδικάζει το τέλος τους ότι δεν θα προκόψουν πλειότερον, αλλά θα έρθει το γκρέμισμα, έρχεται τώρα να αποκαλύψει σε μας ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο και ο Λόγος του Θεού σε μας τον ευλογημένο αδελφό χριστιανό που είναι ο τύπος του ποιμνίου, καθώς λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε όπως και εγώ του Χριστού. Σι όμως, στο 10, παρακολούθησες πρώτον τη διδασκαλία μου. Να το χαρακτηριστικά, τώρα θα δούμε με τη χάρη του Χριστού τα χαρακτηριστικά του χριστιανού, της χριστιανής, του αδελφού, της αδελφής, αλλά και του εργάτη. Και όταν λέμε εργάτη, αδελφοί, αγαπητοί, να ξέρετε ότι το κύριο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου είναι και η οικογένειά του. Δεν μπορεί εγώ να λέω άλλα και η γυναίκα μου άλλα, όπως δεν μπορεί μέσα στο πρεσβυτέριο ένας πρεσβύτερος να λέει έτσι και ένας να λέει αλλιώς. Τα χαρακτηριστικά του εργάτη, του Αποστόλου Παύλου, παρακολούθησε στη διδασκαλία μου και η διδασκαλία μου δεν είναι άλλη παρά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα δεν την έλαβα μέσα από διδασκαλία ανθρώπων, αλλά απευθείας από τον Χριστό, και κατά αποκάλυψη την παρουσίασα τη διδασκαλία μου στους επισημωτέρους για να είμαι βέβαιος ότι είναι αληθινή. Μα αφού την πήρες από τον Χριστό, η βεβαιότητα έρχεται από τη μαρτυρία των αδελφών. Δεν μπορεί εσύ να λες διαφορετικά από όλους μας, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Και αν πράγματι σου αποκάλυψε ο Θεός κάτι, όλοι έχουμε πνευμάγιο και θα το καταλάβουμε. Και θα χαρούμε που μας έφερες κάτι καινούριο που είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι ότι δεν έχει ψεύτικες δοξασίες, αλλά μένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στην υγιένουσα διδασκαλία. Και αν κάτι δεν το έχω καταλάβει ή το έχω καταλάβει αλλιώς πως, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και τούτο θα μου τα αποκαλύψει ο Θεός. Θα περιμένω κι εγώ, θα περιμένεις κι εσύ, αλλά δεν τσακωνόμαστε. Δεν θα ερχόμαστε σε αντιθέσεις που είναι καταστροφή των ακουόντων. Αλλά εφόσον, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε, υπάρχει το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά υπάρχει και η διδασκαλία της Εκκλησίας που έχει όχι υπερισχύσει, που είναι το κατεστημένο. Θα μένουμε λοιπόν σε αυτά που μέχρι τώρα μας αποκάλυψε ο Θεός και θα περιμένουμε, αν κάτι άλλο καινούριο έχει φέρει ο Θεός στην καρδιά μας να διορθώσουμε, είμαστε έτοιμοι να το διορθώσουμε. Γιατί δεν εξαρτώμεθα από κανέναν. Ρώτησα κάποιον κάποτε, γιατί δεν κάνετε κάθε Κυριακή η κοινωνία? Λέει, γιατί έτσι έχουμε πάρει εντολή από τα γραφεία από πάνω, από την Αμερική. Και λέω, δεν μπορείς να τα αλλάξεις, αφού βλέπεις ότι είναι έτσι? Όχι, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι όλα να τα αλλάξουμε, εάν το δούμε γραμμένο και συμφωνήσουμε. Και πολλές φορές, αδελφοί, είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε και συζητάμε και συζητάμε και συζητάμε και προσευχόμαστε και στο τέλος φτάνουμε σε ομοφωνία. Και όταν έρθει η ομοφωνία, εκεί υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η διδασκαλία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η διαγωγή. Ποια διαγωγή έχεις? Δεν μπορείς να είσαι πρεσβύτερος, διάκονος και η γυναίκα σου να φοράει ένα σκιστό μέχρι την πλάτη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο η προσωπική σου διαγωγή, είναι και η οικογενειακή σου διαγωγή. Δεν μπορεί να είσαι τύπος του ποιμνίου και να φρίζεις και να θυμώνεις και να γριεύεις και να αμαρτάνεις. Μα δεν θα πέσεις? Θα πέσεις και θα κλάψεις και θα πεις, Χριστέ μου, βοήθα με να μην ξαναπέσω.
η διαγωγή μας πρέπει να είναι μάλλον στο να αδικούμεθα παρά να υπάρχει πιθανότητα να αδικούμε. Μάλλον στο να ταπεινωνόμεθα παρά να υψούμεθα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι η καλή διαγωγή. Άμεμπτος, ανέγκλητος, καλή διαγωγή. Είναι καλός άνθρωπος ο χριστιανός. Δεν ζηλιάρης, τσακώνεται, δεν κλέβει, δεν αδικεί. Δεν είναι πάρα πολύ καλός στην εκκλησία και στη δουλειά του, είναι άχρηστος σαν χριστιανός. Παντού είναι καλός χριστιανός. Η διαγωγή του είναι χριστιανική όπου και αν βρίσκεται. Και όταν οδηγεί δεν μπουτζώνει. Όταν τον αδικούνε δεν βρίζει. Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί πολλές φορές έχω θυμώσει. Αλλά πρέπει να μετανοούμε. Δεν το λέω για σας, για μένα το λέω. Αλλά ξέρω ότι είμαστε ομοιοπαθείς. Φροντίζουμε η διαγωγή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Το τρίτον, εδώ είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, η πρόθεση. Ποια είναι η πρόθεσή σου? Και ξέρετε αδερφοί, τη διδασκαλία τη βλέπουν οι άλλοι. Αν λέω ανοησίες ή όχι, ή αν ξεφεύγω λίγο από την υγιένουσα διδασκαλία ή όχι. Μπορείς να με καταλάβεις. Τη διαγωγή μου τη βλέπουν οι άλλοι. Μπορείς να με καταλάβεις. Όμως την πρόθεσή μου δεν τη βλέπει κανείς. Μόνο ο Χριστός. Αν η πρόθεση είναι αγαθή. Και δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Όμως προσέξτε τι λέει. Συ παρακολούθησας τη διδασκαλία, τη διαγωγή και την πρόθεσή μου. Παρακολούθησες δηλαδή, παρόλο που την πρόθεση της καρδιάς την ξέρει ο Θεός, τελικά ο Θεός την αποκαλύπτει και στους άλλους. Βλέπεις την αγαθή πρόσθεση εν τέλει. Μπορεί να κρύβεσαι δηλαδή μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, αλλά δεν μπορείς να κρύβεσαι συνέχεια στην εκκλησία. Ο Θεός θα σφανερώσει την καρδιά σου αν έχει πονηριά, αν έχει κακία, αν έχει ζήλια. Η πρόθεσή μας αδερφοί αγαπητοί, και να προσευχόμαστε γι' αυτό, να είναι ο αγιασμός μας, το θέλημα του Θεού. Η πρόθεση να είναι αγαθή. Και όταν είναι αγαθή, καθαρή και αγία, έχεις την παρουσία του Θεού και ο Θεός και θα σε υψώσει και θα σε διακρίνει και θα σε ευλογεί. Μετά είναι η πίστης. Και την πίστη αδερφοί αγαπητοί, και εδώ να προσέξουμε για την πίστη τώρα. Γιατί υπάρχει το χάρισμα της πίστεως που δεν μιλάει γι' αυτό. Υπάρχει η πίστη σώζουσα, την οποία έχει ο άνθρωπος που ακούει καταρχάς το Λόγο του Θεού, πιστεύει, επικαλείται το όνομα του Χριστού και σώζεται. Υπάρχει και η πίστη όμως που υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς και είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Για αυτή την πίστη μιλάει. Και δεν μιλάει για την πίστη αυτή που είπαν οι μαθητές, πρόσθεσε εις ημάς πίστη, και τους απάντησε ο Χριστός, αν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπεως θα κάνατε τα πάντα. Αλλά μιλάει για αυτή την πίστη που είναι η εμπιστοσύνη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στο Θεό. Εμπιστευόμαστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Προσέξτε, αμήν, αυτή την πίστη λέει. Εμπιστευόμαστε ότι ανάμεσά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αυτή την πίστη λέει. Κανείς μας από εδώ δεν έχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσά μας. Κανείς μας από εδώ δεν έχει αμφιβολία ότι το Ευαγγέλιο είναι θεόπνευστο, όπως όλη η Αγία Γραφή. Είναι η απλή πίστη, την οποία έχει όμως ο άνθρωπος που είναι αναγεννημένος και τη διατηρεί. Είναι αυτή η πίστη για την οποία ο Απόστολος Παύλος είπε, την πίστη διατήρησα. Δεν μιλάει για το χάρισμα της πίστεως, το είναι άνωθεν. Δεν μιλάει για τη σώζουσα πίστη, αυτή τελείωσε. Μιλάει για την πίστη που μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή και την ακολουθούμε σε όλη μας τη ζωή. Την πίστη επάνω στο Ευαγγέλιο, επάνω στο Λόγο του Θεού, επάνω στα αδέλφια μας, επάνω σε όλα.
τη μακροθυμία. Το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι συγχωρητικός, μακρόθυμος. Δεν είναι μνησίκακος, είναι μακρόθυμος. Δεν πειράζει. Έχει πάντοτε καλά λόγια να βγάλει από την καρδιά του. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Δεν σκέφτεται τι μου κάνεις, αλλά σκέφτεται μόνο όσα είναι έθιμα, όσα είναι καλά, όσα είναι αγαθά. Σκέφτεται μόνο το καλό. Και η καρδιά του είναι απαλή και τρυφερή να λέει πάντοτε δεν πειράζει. Λάθος έκανε ο αδελφός μου, τον αγαπάω εγώ. Την αγάπη, προσέξτε και εδώ, όχι την αγάπη αδελφή εκείνη της θυσίας, την αγάπη που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη δε μη έχω, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάσων. Αυτή την αγάπη. Την αγάπη που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Την υπομονή. Είναι υπομονετικός. Γιατί? Γιατί εμπιστεύεται το Θεό και έχει μάθει να περιμένει. Να περιμένει την επιστροφή μου, για να σου ζητήσω συγγνώμη. Να περιμένει την επιστροφή σου, να περιμένει την επέμβαση του Θεού. Και η υπομονή δεν μετριέται μία μέρα, δύο μέρες ή ένα μέτρο ή τρία κιλά. Όσο χρειαστεί, όσο χρειαστεί θα περιμένω να έλθει ο Κύριος και να κάνει χάρη στη ζωή μου και στη ζωή σου. Όμως έχει και άλλα χαρακτηριστικά αδερφοί που πρέπει να τους δώσουμε σημασία πολύ. Τους διωχμούς και τα παθήματα που μου συνέβησαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα και ποιους διωχμούς υπέφερα. Πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θέλουσι διωχτή. Πάντες. Δεν υπάρχει χριστιανός που τα πηγαίνει καλά με τον κόσμο. Εσείς δεν είστε εκ του κόσμου. Αν ήσασταν εκ του κόσμου θα σας αγαπούσε. Αλλά εσείς δεν είστε εκ του κόσμου, γι' αυτό δεν σας αγαπάει ο κόσμος. Μην περιμένεις να σας αγαπάει ο κόσμος. Το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε. Για τον κόσμο είσαι, είμαι, είμαστε άχρηστοι. Τίποτα δεν του προσφέρουμε. Δεν αγοράζουμε τα προϊόντα του. Δεν υποτασσόμεθα στις συμβουλές του. Δεν ακολουθούμε τις γνώμες του κόσμου. Είμαστε άχρηστοι. Δεν μας θέλει ο κόσμος. Του είμαστε εμπόδιο. Ο κόσμος πουλάει στολές μασκαράδων. Εμείς δεν αγοράζουμε. Ο κόσμος πουλάει ροκ, καμπαρέ, γύμνια, αμαρτία. Δεν αγοράζουμε. Ο κόσμος πουλάει περηφάνεια και αλαζονία. Δεν αγοράζουμε. Όσοι θέλουν να ζώσει ευσεβώς θέλουν να διωχθεί. Αλλά όμως έχει και ένα άλλο, και εδώ θα τελειώσουμε, ωραίο χαρακτηριστικό. Θα συνεχίσουμε την άλλη Πέμπτη με τη χάρη του Χριστού. Εκ πάντων όμως τούτων με ελευθέρωσε ο Κύριος και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ θέλουσι διωχθεί. Το τελευταίο χαρακτηριστικό για σήμερα είναι ότι από όλα αυτά που ζούμε μέσα στον κόσμο, στο τέλος ο Κύριος μας ελευθερώνει. Δηλαδή είναι ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Βρίσκουμε στο τέλος πάντοτε χάρη από το Θεό και χάρη από τους ανθρώπους. Έρχεται ο Κύριος, μας συστήνει, μας ελευθερώνει, μας ευλογεί. Γιατί? Για τη δόξα Του. Σεις είστε πολλοίς κειμένοι, όχι στο υπόγειο, πάνω σε όρος. Πολλοί κειμένοι επί όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και ο χριστιανός, η Εκκλησία του Χριστού, είναι χτισμένη πάνω στο βουνό το ψηλό, το μεγάλο. Στο βουνό που λέγεται Χριστός. Και δεν μπορείς να κρυφτείς. Βέβαια, πολλοί από εμάς κρυβόμαστε. Δεν ομολογούμε, αλλά έρχεται ο Χριστός και λέει όποιος δεν μου ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ούτε και εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων αυτών Αγγέλων. Μας πιάνει φόβος,
Ζητάμε χάρη από τον Χριστό, έρχεται και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τότε μπορούμε να ομολογήσουμε ότι το πνεύμα που μας έδωσε ο Χριστός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Αδερφοί αγαπητοί, ωραία χαρακτηριστικά έχει ο χριστιανός. Ωραία χαρακτηριστικά έχει η Εκκλησία του Χριστού, αλλά εκείνο που είναι τέλειο είναι το έργο που κάνει ο Θεός στην Εκκλησία Του και στη ζωή μας, στη ζωή των χριστιανών. Περιμένουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας μας. Περιμένουμε πάντοτε, αγωνιζόμενοι, τον αγώνα τον καλό. Περιμένουμε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες και εν τέλει περιμένουμε πάντοτε την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν.